συγκέντρωση όλοι μαζί, ένωση, παράγοντες, διαιτητές, προπονητές, φίλοι, βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη ανταπόκριση και αυτό είναι ευχάριστο για μας. Μας δημιουργεί την υποχρέωση να καθιερώσουμε μία μέρα τον χρόνο, να βρισκόμαστε όλοι μαζί για να κόψουμε την πίτα μας, να διασκεδάσουμε να βρεθούμε, να συναντήσουμε, να μιλήσουμε για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία η οποία πρέπει να υπάρχει. Άλλωστε είναι πολιτιστική δραστηριότητα, πολιτισμός, πρέπει να βρισκόμαστε, να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να δημιουργούμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την επόμενη. Σήμερα βρίσκονται εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους, πρόεδρος, τον Μάνο της Κομωτινής, τον Χρήστο της Αλεξανδρούπολης, τον Γιώργο της Δράμας, τον Γιώργο τον Κερζίνη, ο οποίος είναι σύμβολος της ΕΠΟ. Βέβαια είναι και ο Χρήστος και ο Μάνος, βέβαια, σύμβολος της ΕΠΟ σήμερα. Τον φίλο τον κύριο Γκανά, τον αρχιέλαο, τον Κυριάκο του Σταυρίδη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι. Σήμερα επιλέξαμε να καλέσουμε φίλους. Δεν καλέσαμε πολιτικούς, γιατί η κερί είναι και λίγο δύσκολο εδώ πέρα. Υποψηφιότητα από εδώ εκεί. Πολιτική δεν χωράει στο ποδόσφαιρο, μόνο φίλοι, και βοηθάμε μόνο τους φίλους και αυτούς οι οποίοι βοηθάνε το ποδόσφαιρο. Δεν θα πούμε περισσότερα. Έχω εντυπωσιάσει πίτες, κάποιες αποδομές οι οποίες γίνανε με αποστολή email σε δύο site, στο Καβάλα Πάμε Κύπρο και στην κυρία Σοβακίδου Καβάλα Σπορτς. Έγιναν οι επιλογές με αυτόν τον τρόπο. Το χρόνο θα κοιτάξουμε να είναι καλύτερος, γιατί δεν είναι και το απόλυτο αυτό που θέλαμε. Να ευχηθώ εκ των προτέρων καλή χρονιά, υγεία σε όλους, επιτυχίες στις ομάδες μας. Πρώτα το ποδόσφαιρο της Καβάλας ανθεί και φέρει κι άλλο, έτσι λέμε εμείς οι πολλοί, και πάντα να είναι αφισμένο. Επιτυχίες σε όλους, ό,τι καλύτερο, υγεία στις οικογένειές σας, στα παιδιά σας, στα σπίτια σας, παντού. Ό,τι επιθυμείτε. Η δικαιούχη είναι 8 από την πίτα. Θα ξεκινήσουμε με τους Αγίους. Ξέχασα να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι που σφέρανε το κεντρό στις πίτες, τα πιτάκια, για τους διαιτητές, για τα σωματεία. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κ. Σταυρίδης και ο κ. Γκιάλος. Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και θα έρθει να το παραλάβει ο Γαβριλίδης Μάριος, αντιπρόεδρος της ΕΠΟ.
σας καλωσορίσω κι εγώ. Χαίρομαι για την τιμή που μου έγινε και μεγάλος ο φίλος μου Μπάτης. Χαίρομαι επίσης γιατί βρίσκω πολλά άτομα γνωστά, φίλους, εδώ που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και ειδικά θα έλεγα, αλλά και ορισμένοι μπορεί να μην αρέσει, δεν ξέρω τους ερωτές. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω είναι να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου, ο οποίος πραγματικά ήθελε να έρθει στην εκδήλωση αυτή, αλλά λόγω του ότι σήμερα στην Κρήτη κοιμούν τον αντιπρόεδρο της ΕΠΑ, τον κ. Λευκαδίδη, και έπρεπε οπωσδήποτε και αυτός να βρίσκεται στην εκδήλωση αυτή, και αυτό ακριβώς το λόγο δεν ήρθε. Μια άλλη φορά πιστεύω ότι θα είναι κοντά μας. Από την πλευρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία, πάνω απ' όλα και κουράγιο. Να είστε καλά. Ο Πρόεδρος, ο Γιώργος Σουσουκλέης. Το τέταρτο κομμάτι ανήκει στην τοπική υπηρεσία, στους διευθυντές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ταβάρας. Παρακαλείται να έρθει να το πάρει ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Γιάννης Ομοβετάς. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους. Υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Θέλω να σας πω μια κουβέντα για να σας κουράσω. Εντάξτε και βγάλετε παιδιά στο ποδόσφαιρο. Και οι διαιτητές είναι μέρος του ποδοσφαίρου αναπόσπαστο. Καλή χρονιά. Το πέμπτο κομμάτι ανήκει στα σωματεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Παρακαλείται ο εκπρόσωπος του Δέστου Χρυσούπολης, ο οποίος ήταν πρωταθλητής την περίοδο 12-13, να παραλάβει το κομμάτι και τα σωματεία μας. Το έκτο κομμάτι ανήκει στους προπονητές. Παρακαλείται να πει ο πρόεδρος του Συνέστου του Δήμου Υπουργείου για να καταλάβει ο κύριος Παντελής. Από τη μεριά των προπονητών ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνει έδωση σε αυτήν την εκδήλωση να συμμετάσχουμε κι εμείς. Θα ήθελα λίγο να χαιρετήσω την δραστηριότητα αυτή και εύχομαι να γίνει θεσμός και εύχομαι υγεία ευτυχία. Οι προπονητές να δώσουν παράγοντες πρέπει να έχουν το ρόλο που πρέπει και να τους υποστηρίζουν είτε στις νίκες είτε στις ήττες και σε ό,τι αποτέλεσμα υπάρχει. Θέλει υπομονή από τους. Ευχαριστώ πολύ. Το έκτομο κομμάτι ανήκει στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, μια υπηρεσία η οποία μας παρέχει κάθε βοήθεια στην ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων μας. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλείτε να έρθει ο κύριος Στεφανίδης Κώστας, πρώην αστυνομικός διευθυντής, να παραλάβει το κομμάτι της αστυνομίας. Το επόμενο κομμάτι
μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά για τα σωματεία της Καβάλας. Βέβαια, από την κεντρική διοίκηση δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με την αδειοδότηση των γηπέδων, όπου σε αγαστή συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο κατορθώσαμε να τους πείσουν να κάνουν πιο απλοποιημένες τις αδειοδοτήσεις και να δώσουν και μια παράθεση μέχρι το καλοκαίρι, αν πούμε. Αυτό το κατορθώσαμε, πρέπει τα γήπεδα να έχουν τουλάχιστον τα ελάχιστα απαραίτητα, αλλά πρέπει και η πολιτεία να σταθεί δίπλα στα σωματεία τα οποία προσφέρουν ένα μεγάλο κοινωνικό έργο. Συγχαρητήρια Πρόεδρε και στο Διοικητικό σας Συμβούλιο και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Το τελευταίο κομμάτι ανήκει στην οικογένεια των δημοσιογράφων. Να πει η κυρία Δίνα Τσολακίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συμβάλλετε τα μέγιστα και τις άνθρωποι για την ανάπτυξη του τοπικού μας ποδοσφαίρου. Από την ευκαιρία είπε ο κύριος Καρνάς ότι προσφέρουν έργο τα σωματεία. Έπρεπε να δώσει συγχαρητήρια σε όλα μας τα σωματεία για τα 110 τμήματα υποδομής που συμμετέχουν στα αποτελέσματα της Ένωσης. Είναι άξιο το έργο όλων αυτών που έχουν τα τμήματα υποδομής. Το τμήμα υποδομής σημαίνει το θεμέλιο. Χωρίς θεμέλιο σπίτι δεν υπάρχει. Όλοι πρέπει να το κατανοήσουμε και να οδηγηθούμε εκεί. Όπως προείπε ο πρόεδρος, για πρώτη φορά καθιερώσαμε να βραβεύεται ο καλύτερος, να βραβεύεται ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, παράγοντας, προπονητής, διαιτητής, μέσα από μια διαδικασία θεωρούμε δημοκρατική, θα την περιπτώσουμε βέβαια την επόμενη χρονιά, αφού είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν παράγοντες και ήταν λίγο σε αυτό το ποδόσφαιρο και να αναδείξουν τον καλύτερο στην κατηγορία του. Βέβαια, είχαμε την τύχη πέρυσι ο πρωταθλητής στο πρωτάθλημα Δέλτα Εθνικής Κατηγορίας να είναι ένα δικό μας σωματείο. Να είναι ο δικός μας Άρης Ανθρωποτάνου. Μία ομάδα που ξεπέρασε τα σύνορα του νομού, έφτασε στην ημιτελική φάση του κυπέλλου. Δυστυχώς δεν επανέλαβε τον άθλο που έβαλε έξω του Ορφανίου, αλλά έφτασε κοντά. Παρακαλείτε ο πρόεδρος του Άρη Ανθρωποτάνου, αλλά και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κ. Γαβριλίδης, να απονέμει το κύπελλο στον πρωταθλητή Άρη. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι γνωρίζουμε μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Ένωσης. Είμαστε μεταξύ φίλων και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μου και μοιράζομαι μαζί με τους φίλους μου τη χαρά της ομάδας μου. Εγώ από μεριά μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά και φυσικά στο πρωτομάστορα και θα ήθελα το θέμα σας χειροκρότημα, το προπονητή μας, ένα παιδί από εδώ από την Καβάλα που υπηρετεί το ποδόσφαιρο εδώ και τόσα χρόνια. Νομίζω ότι είναι σημαντική η εμπειρία που είχαμε όλα αυτά τα τρία χρόνια στην κατηγορία της Δέλτα Εθνικής. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι μετά από 20 χρόνια είναι πρωταθλήτρια στον νομό Καβάλας. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ανάλογες επιτυχίες. Εκπροσωπούμε τον νομό μας με 4 πανάξιες ομάδες στη Γάμα Εθνική και ευχή όλων μας
είναι να παραμείνουν όλοι στην κατηγορία της βιομαχικής. Νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία για τον καβαλιό του ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ μας πρόεδρε και φέτος να ξεπεράσεις τον Παρσεραϊκό και τον Αγροτικό Αστέρα και να ξαναπάρεις ένα κύπελο. Το τοπικό ποδόσφαιρο έχει γράψει λαμπρές σελίδες σε όλο το ποδοσφαιριστικό και ελληνικό γίγνεσθε. Το 1988 στο Ολυμπιακό Στάδιο η μικρή μας ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα μεικτών ομάδων. Σε εκείνη την ομάδα αγωνιζόταν Ζαγοράκης, Γεωργιάδης, Πλοκύρης, Παγκυρτσίδες, είναι εκτός από όλα τα παιδιά τα οποία στη συνέχεια διέπρεψαν και με την Εθνική και στην Πορτογαλία. Εκείνη η επιτυχία είχε συνέχειες. Το 2007-2008 η μικρή μας ομάδα Juniors κατέκτησε και πάλι την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα μεικτών ομάδων. Βέβαια εκπροσώπησε και την χώρα μας στην Ευρώπη όπου κατέκτησε την τρίτη θέση στην Ευρώπη. Σε εκείνη την περίφημη ομάδα προπονητές ήταν δύο αξιόλογα παιδιά, ο Γιάννης ο Παγιάς και ο Κώστας ο Απαζίδης. Δυο προπονητές που έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στην επιτυχία των ομάδων μας. Παρακαλείται ο κύριος Γκυρτζίκης, μέλος του ΔΣ της ΕΠΟ, να βραβεύσει τον κύριο Παγιά και τον κύριο Απαζίδη. Σε εκείνη την ομάδα, πρόεδρος στις τεχνικές επιτροπές ήταν κάποιο δικό μας παιδί, ο οποίος τυχαίνει να είναι και σήμερα σύμβουλος στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, είναι ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος. Ήταν αυτός που σχεδίαζε μαζί με τους προπονητές το πώς θα πάει όλο και καλύτερα η ομάδα μας. Την αποτροπή θα την κάνει ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος. Συνήθως όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, το πρώτο που θυσιάζουμε είναι ο προπονητής. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε να διώξουμε 18-20 ποδοσφαιριστές. Το πρώτο που διώχνουμε είναι ο προπονητής. Κόντρα σε αυτή τη συνήθεια αποτελεί ο προπονητής του Βίρονα Καβάλας, ο Πάπης ο Πανταζίδης. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Αθήνα
από τον Ολυμπιακό Κερατσινίου, μετά ήρθε στην Καβάλα, από εκεί μεταπήδησε σε πολλές τοπικές ομάδες, αλλά έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα ως προπονητής του Δήρου Μεγαβάλης. Αυτός βραβεύτηκε ως καλύτερος προπονητής την περίοδο 12-13. Παρακαλείτε ο Δήρου Καρακασίλης, μέλος του ΔΣ της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, να αποτελεί την πλατεία. Στην πορεία που διαγράφει ο Μπάδης, σημαντικό ρόλο παίζει ο παράγοντας του Βίρονα, τον οποίο θυμάμαι ότι ήταν παράγοντας όταν και εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο, ο Νίκος ο Παπάς. Η ομάδα πάει να πέσει, η ομάδα είναι τελευταία, η ομάδα κάνει 1-0, ο Παπάς στηρίζει Χαράλαμπο Πανταζίδου. Συγχαρητήρια και στον Νίκο τον Παπά. Ως καλύτερος παράγοντας των σωματείων της Ένωσής μας για την περίοδο 12-13 ψηφίστηκε ο κύριος Αντερδάκης Κωνσταντίνος από το Χρυσοχωρίου. Καπιτάνιο στο επάγγελμα, διασχίζει τις θάλασσες, μας παίρνει τηλέφωνο μέσα από το πλοίο, ρωτάει να μαθαίνει για την ομάδα του. Είναι ο χρηματοδότης, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Απόλλωνα. Παρακαλεί τον κύριο Σκαρτσισαρόπουλο, πρόεδρος της ΕΠΣΤΡΑ μας, να αποκτήσει την ταχύτητα. Αθόρυβος παράγοντας, πιστεύω ότι δεν το ξέρετε. Γιατί δεν φαίνεται πουθενά. Παρατάφτα όμως, πληρώνει. Πληρώνει και προβλήφθη.
αφήσαμε την τελευταία την κατηγορία των ποδοσφαιριστών. Έτσι στην κατηγορία αυτή ισοψήφισαν δύο ποδοσφαιριστές. Θεωρούμε ότι και οι μεταξύ όλων οι ποδοσφαιριστές πολύ καλά το βγαίνουν. Ο ένας είναι ο Νάνος ο Οδυσσέας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα πέρυσι ως το Μέστος Χασούπολης να ανέβει στην επόμενη κατηγορία. Και ο Μαυραγκάνης ο Γιώργος, ένα παιδί όπου ξεκίνησε την διαβάση του 2004, σήμερα διαπρέπει τα χρώματα του Μαγκαίου. Να πούμε και οι δύο εδώ, στον κύριο Νάνο, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σταυρίδης Κυριάκος. Τέλος, το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της ΕΣΔΡΑΜΑΣ, ο κ. Μπαγκαλόπουλος, θα απονείμει και θα κάνει τον επόμενο καλύτερο ποδοσφαιριστή, ο κ. Μαυραγκάνης ο Γιώργος, ο οποίος εκτός από τον ποδοσφαιριστή είναι αξιόλογο παιδί. Ας σας κουράσουμε άλλο, καλή την σκέψη, καλή χρονιά, λίγο σχόλους. Γιώργο, Γιώργο.